Για ακόμα μια χρονιά η δυσοσμία από την απόρριψη κοπριών έφτασε στο κέντρο της Λάρνακας. Τόσο η ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επιχειρηματιών επηρεάζονται δυσχερώς. Είχαμε καταγγελίες τόσο από δημότες όσο και επιχειρηματίες, ακόμα και από τουρίστες, για την κατάσταση που επικρατούσε στη Λάρνακα τις προηγούμενες μέρες. Συζητούμε τα ίδια εδώ και χρόνια. Είμαι στην Επιτροπή σχεδόν είναι η τρίτη φορά που συζητούμε το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Πρέπει να δοθεί εξουσία, όπως ζήτησαν και ο Δήμαρχος της Αραδίπου, εξουσία στις τοπικές αρχές για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Αναμένουμε από τον Υπουργό Γεωργίας να καταθέσει το νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή για να δοθούν οι εξουσίες στους Δήμους αλλά και να καθοριστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και απόρριψη της Κοπριάς. Έγιναν κάποια βήματα από την προηγούμενη συνεδρία των περασμένων χρόνων, όπως ο ορισμός επιθεωρητός σε κάποιους Δήμους για έλεγχον. Κάποιοι Δήμοι δυστυχώς δεν έδωσαν τους επιθεωρητές, δεν έδωσαν ονόματα για επιθεωρητές και πρέπει να δούμε να συνεργαστούν οι τοπικές αρχές, οι γεωργοί, οι χτινοτρόφοι, αλλά να αυξηθούν οι ελέγχοι τόσο από το τμήμα περιβάλλοντος όσο και από τις τοπικές αρχές.